Να πάμε και στον Σπύρο Κεραμίδα, που βρίσκεται στο Μεταγωγόν, γιατί έχουμε εξελίξεις. Σπύρο μου. Ναι, Κατερίνα, παραμένουμε εδώ από το πρωί έξω από τη Διεύθυνση Μεταγωγών, όπου αναμένεται να καταφράσει μέσα στις επόμενες ώρες ο Δημήτρης Λιγνάδης, μεταφερόμενος με κλούβα, που θα βρίσκεται μέσα στην ειδική κλούβα της αστυνομίας, φορώντας χειροπέδες και συνοδευόμενος από μεγάλη αστυνομική δύναμη. Να σημειώσουμε, Κατερίνα, ότι και χθες, όταν κατέφτασε στα δικαστήρια της Πρόσκολης Ευελπίδων, ήρθε φρουρούμενος από άντρες της ομάδας ΟΠΚΕ, οι οποίοι παρέμειναν έξω από την πύλη του κτηρίου μέχρι ότου να τελειώσει. Μπορώ να σου κάνω μία ερώτηση. Αν το γνωρίζει εσύ. Ιγνάδης, μία ερώτηση, ναι. Συγγνώμη. Αν το γνωρίζει εσύ, μπορεί να το γνωρίζει η Χρύσλα. Mm-hmm. Αυτό γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις ή γίνεται λόγω της δημοφιλίας του κ. Λιγνάδη. Και φόβος αντιπίνων, εγώ νομίζω. Φόβος αντιπίνων. Γίνεται, από όσο γνωρίζω εγώ. Ναι, έλα, Σπύρο μου. Κατερίνα, αν μου επιτρέπετε, αυτό που γνωρίζω εγώ μέσα από το ρεπορτάζ που έχω κάνει είναι ότι υπάρχει τέτοια συνοδεία από άντρες της ΟΠΚΕ σε όσα εγκλήματα θεωρούνται ιδεχθεί και εγείρουν το λαϊκό αίσθημα φοβούμενοι κάποιον του χολιτζάνισμα. Σπύρο μου, σε ευχαριστώ πολύ και θέλω να σου πω, συγγνώμη, σε αυτό το σημείο που πάω είναι ένα πολύ μεγάλο πράγμα. Επίσης, θέλω να κλείσω, αν μου δώσετε μισό λεπτό ακόμα. Ναι. Έλα, πες. Ότι ο Δημήτρης Λιγνάδης θα παραμείνει στο κτίριο της Διεύθυνσης Μεταγωγών μέχρι ότου βρεθεί δρομολόγιο για να μεταφερθεί στις φυλακές Τρυπόλεως. Μάλιστα. Θέλω να σου πω σε αυτό το σημείο ένα πολύ μεγάλο μπράβο και σε σένα και σε όλους τους δημοσιογράφους της ομάδας, αλλά να πω και σε σένα ένα ιδιαίτερα μεγάλο μπράβο, γιατί είσαι ένα παιδί που είσαι σε μια ψυχαγωγική εκπομπή. Ένας επόπτη που δεν έχει και πάρα πολλά χρόνια σε αυτό το χώρο και χειρίζεσαι όλα τα θέματα με απίστευτη αξιοπρέπεια, σεβασμό και είσαι καταπληκτικός. Σπύρο, σε ευχαριστούμε. Μπράβος.